Του πάντε ευνηδίασε ο βραδινό επίδοξο ληστή που εισέβαλε σε μεγάλο σούπερ μάρκετ στη Νέα Λικαρνάσο Ηρακλείου. Σύμφωνα με πληροφορίε, ο 22χρονο Σλοβαίνο κατευθύνθηκε στο ταμείο και χτύπησε τον ταμεία, δίνοντα του μια μπουνιά, άρπαξε ό,τι βρήκε στο ταμείο και διέφυγε. Ο άντρα υπήκο Σλοβενία κατευθύνθηκε στο ταμείο για να αρπάξει τα χρήματα από μεγάλο σούπερ μάρκετ στη Νέα Λικαρνάσο, όμω τον αντιλήφθηκε αστυνομικό που δεν βρισκόταν σε υπηρεσία και τον ακινητοποίησε. Για κακή του τύχη όμως, οι ύποπτες κινήσεις του νεαρού κίνησαν το ενδιαφέρον αστυνομικού της ομάδας πρόληψης καταστολής εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας του Ηρακλείου, που δεν βρισκόταν σε υπηρεσία εκείνη τη στιγμή, και ειδοποίησε τους συναδέλφους του, όπου έφτασαν άμεσα στο σημείο και αφού κινητοποίησαν τον 22χρονο που ήταν πεζός, τον συνέλαβαν. Αυτό είναι ένα καλό για αυτά που γίνονται κάθε μέρα. Δηλαδή, όσον αφορά τον αστυνομικό. Μα η αστυνομία, η ελληνική αστυνομία είναι που έχει μείνει ακόμα σε αυτό το κράτος. Όλα τα άλλα έχουν διαλύσει. Αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, μπαίνουν όπου χρειάζεται και πάντα. Οι πολίτες του Ηρακλείου επικροτούν αυτή την πράξη του αστυνομικού που δεν βρισκόταν σε υπηρεσία, καθώς υποστηρίζουν πως η φύση της δουλειάς είναι τέτοια που δεν κρατάει ωράρια. Κοιτάξτε, αφού είναι αστυνομικός, πρέπει φυσιολογικά να ενεργήσει έτσι. Και ας μην ήταν υπηρεσία. Πολλοί είναι αυτοί που καταφεύγουν σε κλοπές λόγω των οικονομικών δυσκολιών, όμως οι πολίτες αισθάνονται εκτεθειμένοι στην οποιαδήποτε απειλή και απαιτούν περαιτέρω αστυνόμευση, ειδικά σε χώρες που συνυπάρχουν πολλοί άνθρωποι, όπως είναι ένα σούπερ μάρκετ. Ο συγκεκριμένος δεν πρόλαβε να κάνει αυτό που ήθελε και το πρόλαβαν η αστυνομία. Είναι κάτι που οι καιροί έχουν αλλάξει πάρα πολύ και είναι κάτι που πρέπει να συμβαίνει, όχι να γίνεται αυτό σαν πράξη, να υπάρχει πάντα ο αστυνομικός, να υπάρχει φρούρηση. Αυτό λοιπόν πολύ περισσότερο τον τιμά για την κίνηση που έκανε. Εκεί που έχουμε φτάσει με τα εκτενόμενα τον τελευταίο καιρό και τις τελευταίες ημέρες, βλέπουμε στο Παρίσι τι έγινε, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει πάντα η αστυνόμευση. Το προανακριτικό έργο διενεργεί υπό Διεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου, ενώ τα χρήματα που είχε πάρει ο νεαρός επιστράφηκαν στην επιχείρηση.